Πρόεδρε, έχουμε ένα ουσιαστικά έχω ένα ερώτημα. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε πάρει μία απόφαση με την οποία ουσιαστικά θέλαμε τα 31 άτομα που αφορούσαν τα άτομα του προσωπικού στην καθαριότητα, τα 11 άτομα το συμβάσιο καθώς και το συμβασιό χρονοκτάμινης διάρκειας και μετά τις ανανεώσιμες προσλήψεις και συμβάσεις με τον νόμο Σκουρλέτη, ουσιαστικά δεσμευτήκαμε κι εμείς να ανανεώσουμε τις συμβάσεις τους μέχρι 31 Τρίτου του 18, αν θέλατε τα ημερομηνία. Έκτοτε υπήρχε μια επαφή, αν θυμούμε καλά, του Διευθυντή του Δήμου Αμιντέου με τον επικεφαλή της, της παράταξής μας, τον κύριο Παπαχρήστου, ενώ είχαμε πει για τα 31 άτομα να συνεχίσει η διαδικασία της πρόσληψης, υπήρχε μια τηλεφωνική επαφή με την οποία ουσιαστικά είπαμε να μην είναι 31 άτομα και να είναι 19 άτομα, γιατί πρέπει να εναρμοστούμε με τον νόμο του Σκουρλέτη, ο οποίος προέβλεπε ότι από τη στιγμή που θα επιλέξουμε 19 άτομα, 19 θα είναι και το προσωπικό με το οποίο θα μπει στο ΝΟΗ. Εγώ θέλω να πω ότι τα 19 άτομα που έγινε μετά από τηλεφωνική επαφή, που εντάξει, εγώ δεν συμμετείχα σε την τηλεφωνική επαφή, αλλά αφού ο επικεφαλής δεσμεύτηκε, είμαστε υποχρεωμένοι να συμμορφωθούμε κι εμείς με την απόφαση αυτή. Γιατί υπάρχει κάποια μελέτη, κάποια οικονομοτεχνική μελέτη, κάποια εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας των προϊσταμένων που να λέει ότι πρέπει να πάρουμε 19 άτομα για την καταθέση ανταποκριτικά, τόσο μπορούμε να πάρουμε έτσι ώστε για να βγουν τα οικονομικά του Δήμου. Μας χρειάζονται 19 άτομα ή 15 ή 22 ή 31. Γιατί πήραμε 19 και δεν καθίσαμε και τους 31. Ή γιατί δεν πήραμε 15. Έχουμε μια εισήγηση οικονομική η οποία να μας λέει ότι τα έσοδα τα ανταποδοτικά είναι τόσα ώστε μπορούμε να καλύψουμε τα 19 άτομα. Είναι οι ανάγκες αυτές του Δήμου που ανταποκρίνονται στα 19 άτομα. Θέλουμε μια ευθεία απάντηση όσον αφορά αυτά τα στοιχεία. Και ένα δεύτερο, η επιλογή αυτών των προσώπων, των 19 ανθρώπων, ποια είναι τα κριτήρια. Υπήρχε εισήγηση των αντιδημάρχων, των τεχνικών, των προϊσταμένων. Τι κριτήρια μπήκανε. Μπήκε η νοική μάζα, η εντατικότητά του, το πόσο ψηλή είναι, το πού δουλεύανε. Γιατί υπάρχουν και καταγγελίες οι οποίες λένε ότι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύανε στα γραφεία ήταν υπάλληλοι γραφείων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί για την καθαριότητα, ήταν άνθρωποι γραφείων και αυτά τα άτομα συνέχισαν να δουλεύουν, ενώ άλλα άτομα τα οποία ήταν συνεχόμενα στην καθαριότητα και ήταν πίσω από τη βαρέλα, με εργατικότητα, με δυναμική, που δεν είχαν δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, αυτούς τους βγάλατε εκτός των 19 ανθρώπων και παραμείναν αυτοί που ήσαν μέσα στα γραφεία. Δηλαδή, ποια ήταν τα κριτήρια επιλογής αυτών των ανθρώπων. Ήπασαν κριτήρια επιλογής ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δικοί μας και οι άλλοι από την άλλη μεριά. Νομίζω ότι είναι το δεύτερο. Δημαρχή και όχι το πρώτο. Δεν έγινε επιλογή βάσει κριτηρίων όπως κανονικά έπρεπε να γίνει στην καθαριότητα. Γιατί εκεί αναφέρονται τα προσόντα και οι ικανότητες των ανθρώπων. Αν θέλουμε να έχουμε σωστές υπηρεσίες λειτουργίας. Σίγουρα ο νόμος εδώ πέρα είναι δεσμευτικός και εγώ αυτό που διάβασα είναι ότι από τη στιγμή που θα επιλέξουμε αυτά τα άτομα, αυτά θα είναι ολοκληρωμένα και το οργανόγραμμα που θα δώσουμε στο ΙΗ για να είναι το μόνιμο προσωπικό. Εκεί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Ένα είναι αυτό να μου απαντήσει τη Δήμαρχη στις δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αν υπάρχει τεχνοοικονομική μελέτη που θα λέει ότι πρέπει να έχουμε 19 άτομα προσωπικό και ανταποκρίνεται αυτά με τα έσοδα του Δήμου και δεν θα επιβαρύνουμε με άλλα χρήματα τους δημότες όσον αφορά στην καθαριότητα. Και ένα δεύτερο, πώς έγινε η πρόληψη αυτών των ανθρώπων και με τι κριτήρια έγινε. Το ερώτημα που έβαλε η μειοψηφία είναι και λογικό και βάση έχει. Δηλαδή, κάθε φορά που αποφασίζεις να επιλέξεις κάποια άτομα,
Μένει πάντοτε το ερώτημα γιατί διάλεξες αυτούς και δεν διάλεξες τους άλλους. Αν διάλεξες τους άλλους, θα λέγανε γιατί δεν διάλεξες αυτούς. Μένει ένα ζήτημα επιλογής του προσωπικού. Επίσης, όλα αυτά τα ερωτήματα που τέθηκαν ήταν ζητήματα που μας απασχόλησαν ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα και έντονα, τόσο με το τμήμα προσωπικού με την κυρία Δραμίδου όσο και με την κυρία Γεωργιάδου, αλλά και με τον διευθυντή του Δήμου. Ήμασταν σε ένα πολύ μεγάλο δίλημα, γιατί πράγματι αυτά τα 31 άτομα που έτυχε να επιλεγούν όλο αυτό το διάστημα και να μείνουν με αυτό το χρονικό διάστημα που ήταν πάνω από την αρχική του σύμβαση, ήταν άτομα τα οποία πράγματι δούλευαν και παρήγαγαν. Ουσιαστικά, διαβαθμίσεις μεταξύ τους πάντοτε υπάρχουν, ένας είναι καλός, άλλος είναι καλύτερος, αλλά τις γενικές γραμμές όλα τα άτομα ήταν και πολύ συνεργάσιμα, αλλά και παρήγαγαν στον τομέα για τον οποίο προσλήφθηκαν. Κάποιοι από αυτούς είχαν διπλές ικανότητες, είχαν και διοικητικές ικανότητες και μέσα από τη δυνατότητα που μας έδινε ο αριθμός των ατόμων που απασχολούσαμε, επιλέξαμε να ενισχύσουμε πάντοτε με τις υποδείξεις του προϊσταμένου του τμήματος, να αναγκαστήκαμε να επιλέξουμε και άτομα τα οποία πήγαν και στελέχωσαν τμήματα διοικητικά. Γιατί και σκουπίδια μπορούσαν να μαζέψουν, αλλά και να διοικήσουν μπορούσαν και να χειριστούν οι υπολογιστές μπορούσαν, λέω ένα παράδειγμα τώρα, αλλά και είχαν τη δυνατότητα να βοηθήσουν εκεί στο τμήμα, οπότε αυτοί μετακινήθηκαν από το κύριο αντικείμενό τους, αυτό που προσλήφθηκαν και πήγανε σε άλλα αντικείμενα στα οποία εξίσου απέδιδαν και εξίσου ήταν αναγκαία η παρουσία τους. Ώσπου να έρθει η οδηγία η εγκύκλειος από το Υπουργείο και να πω μάλιστα ότι μπροστά από 2 ώρες μας άλλαξε η κατάσταση, τους καλέσαμε εδώ για να τους πούμε ότι ανανεώνουμε τη συμβάση τους ως 31 Τρίτου του 18, όλους και τους 31. Δυστυχώς ή ευτυχώς, 2 ώρες πριν από αυτό, ήρθε το τμήμα το αντίστοιχο του προσωπικού και μου διευκρίνησε ότι όσα άτομα θα απασχολήσουμε, όσα θα ανανεώσουμε τις συμβάσεις, αυτός θα είναι και ο αριθμός των ατόμων τα οποία θα μπορέσουμε να ζητήσουμε να νομιμοποιηθούν. Εγώ αντέδρασα και είπα όχι, θα τους κρατήσουμε όλους και θα πάρουμε πιο λίγους. Εκεί την στιγμή ποιος θα καθίσει να δει την απόφασή μας, η οποία είχε πάρθει μπροστά από 6 μήνες, 7 μήνες. Αρνήθηκανε και φαίνεται ότι σωστά έπραξαν οι υπάλληλοι του τμήματος και μου είπαν ότι όχι, δεν θα πληρωθούν αν θα πάνε επιπλέον άτομα από αυτούς που μόνο απασχολούν, που μόνιμα θα προσλάβουν και θα απασχολούν. Το δεύτερο συμπληρωματικό στοιχείο, το οποίο ήταν καθοριστικό, ήταν οι δυνατότητες πληρωμής και το τρίτο ήταν οι ανάγκες της υπηρεσίας. Δηλαδή, τι οικονομικές δυνατότητες είχαμε και μάλιστα με τον καταληκτικό βαθμό. Δηλαδή, το βαθμό με τον καταληκτικό μισθό, δηλαδή τον μισθό της συνταξιδότησής τους. Έτσι μπήκε μία νέα βάση. Βρεθήκαμε εδώ με τους υπαλλήλους, τους εξηγήσαμε, ξανά τους καλέσαμε μετά από 2-3 ημέρες πάλι όπου ξανασυζητήσαμε μαζί τους για το ζήτημα και καταλήξαμε από κοινού μαζί τους η επιλογή των προσώπων που θα γίνει αφού δεν μπορούν να μείνουν όλοι, να είναι μια αρμοδιότητα η οποία θα ξεκινάει κατά βάση από το προϊστάμενο του τμήματος και θα απευθύνεται και σε ανώτερα κλιμάκια, σε αντιδημάρχους και σε μένα. Στην ουσία αποδεχθήκαμε σε ό,τι έχει σχέση το πρώτο ερώτημα γιατί ήταν αυτή, αποδεχθήκαμε κατά 99% την κατάσταση η οποία υποβλήθηκε από το προϊστάμενο του τμήματος. Με αυτό που λέω δεν θέλω να μεταβάσω καμία ευθύνη σε κανέναν, ούτε να δικαιολογηθώ. Γιατί εγώ ήμουν τελικά με βάση την υπουργική απόφαση που αποφάσισα. Αν θεωρούσα ότι η εισήγηση του προσταμένου δεν ήταν σωστή, έπρεπε εγώ να την αλλάξω. Επιλέχθηκε η πρώτη άποψη, όπου μεταξύ όλων αυτών που είπαμε, οι οποίοι ήταν σωστοί και καλοί, διαλέξαμε τους κατ' εμάς καλύτερους. Και αυτοί μείνανε
ούτως ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου ως 31 Τρίτου του 2018. Ή πιο νωρίς, πότε θα έχει τελειώσει η διαδικασία πρόσληψης του μόνιμου προσωπικού. Ουσιαστικά, στην οριοδότησή τους, γιατί αυτοί όλοι θα οριοδοτηθούν αυξημένα, δεν τίθεται διαφορά, γιατί η επίκληρος έλεγε ξεκάθαρα ότι η οριοδότησή τους σταματάει την ημερομηνία της απόλυσης των επιπλέον. Οπότε όλοι αυτοί ξεκινάνε με την ίδια βάση, με την ίδια προσάυξηση στα μόρια τους. Έτσι φτάσαμε στο σημείο και επιλέξαν άτομα τα οποία διευκρινίσαμε ότι εναλλάξεις θα βγαίνουν συνέχεια όλοι μαζί και θα καλύπτουν τις βασικές μας ανάγκες που είναι η αποκομιδή των σκουπιδιών. Νομίζω ότι όλα αυτά που είπα διατυπώνουν τη σκέψη μας και τον τρόπο που λειτουργήσαμε, ούτως ώστε να φτάσουμε να επιλέξουμε αυτά τα άτομα τα οποία τελικά επιλέξαμε. Έχω την εντύπωση ότι τα μόρια είναι δεσμευτικά όσον αφορά τους 24 μήνες. Είναι 17 μόρια για κάθε μήνα και 7 μόρια μέχρι 81 μήνες. Ναι. Έτσι λέει το νοσχέδιο. Ναι, ναι. Οπότε αυτό που λέτε δεν είναι. Από εδώ και πέρα λέω ότι όσοι δουλεύουν δεν θα πάρουν. Όχι, όχι. Δεν θα πάρουν 7 μόρια. Δεν θα πάρουν, όχι. Δεν θα πάρουν. Σταματάει η μοριοδότηση στην κοινή ημέρα απόλυσης.